Σκηνές σαν κι αυτές που γνωρίζαμε στον καταβλισμό της Ιδωμένης δεν βλέπεις πλέον. Η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη εδώ στην Ιδωμένη. Το κρύο είναι τσουφτερό. Όπως βλέπετε προετοιμάζονται για το βράδυ. Οι μετανάστες έχουν φύγει και στην ουδέτερη ζώνη το σκηνικό έχει αλλάξει. Στον καταβλισμό η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί και το μικρό χωριό έχει βρει τους κανονικούς ρυθμούς, με τους περισσότερους κατοίκους να έχουν βρει και πάλι την ησυχία τους μετά και την επιχείρηση της αστυνομίας την περασμένη Τετάρτη. Όσοι μένουν στον καταβλισμό προσπαθούν να διανυκτερεύσουν για να φύγουν το συντομότερο δυνατό προς τον προορισμό που θέλουν. Το κρύο είναι εξουχτερό και θελοντικές ανθρωπιστικές ομάδες προσπαθούν να τους δώσουν ρούχα και τρόφιμα για να βγάλουν ακόμα μια δύσκολη νύχτα σε σκηνές που έχουν στηθεί στα χωράφια. Και μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να έχουν σβήσει προσωρινά, οι κάτοικοι δεν θέλουν να ξαναζήσουν την αγωνία και τον τρόμο και φοβούνται πως και τις επόμενες ημέρες το πρόβλημα θα είναι και πάλι στην πόρτα τους. Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Κεντρικής Μακεδονίας προτάθηκε το ακόλουθο σχέδιο αποφάσεως: δεν αποδεχόμαστε τη δημιουργία hot spot στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκής, διότι η ταυτοποίηση και η διαλογή μεταξύ προσφύγων και μεταναστών πρέπει να ξεκινά από την πύλη εισόδου και να ολοκληρώνεται στο σημείο αποβίβασης και μάλιστα στο κεντρικό σημείο του λιμένου Σπειραιός, προκειμένου να αποφεύγεται η άσκοπη μεταβίβαση των μη εχόντων τα προνόμια των προσφύγων.